μελετώντας το βιογραφικό και τα δημοσιεύματα που αφορούν τον καλεσμένο της εκπομπής μας, που θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μέσω σύνδεσης Skype, ξεχώρισα την φράση ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας της επιστήμης του διαστήματος συμμετέχει ενεργά και ο ίδιος. Είναι ένας επιστήμονας που έχει συμμετέχει σε αποστολές προς όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος, σημαντικό στέλεχος του διαστημικού προγράμματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επικεφαλής επιστήμονας και αργότερα διευθυντής στην διοίκηση διαστήματος στο φημισμένο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Είναι ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, διαστημικός επιστήμονας ερευνητής της NASA, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους εδώ να τον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω πολύ και θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία οι επιστήμονες επιθυμούν να κερδίσουν από την διαδικασία της αποστολής προς εδάφησης στον Άρη, ποια είναι? Ακούστε, όταν κάνει κανείς προς εδάφηση σε ένα πλανήτη, μεγαλύτερη πρόκληση είναι να προσεδαφιστεί δίχως να καταστραφεί το διαστημόπλιο. Διότι όλα συμβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα και με χιλιοστά του δευτερολέπτου ακρίβεια. Και ειδικά, όπως είδατε οπωσδήποτε στο βίντεο, και μάλιστα θα το δείξει με λεπτομέρεια η NASA σε 2 περίπου ώρες, γίνεται μια προσεδάφιση στην αρχή με αλεξίπτωτο για να ελαττωθεί η ταχύτητα, αλλά μετά ενεργοποιούνται ρουκέτες οι οποίες ελαττώνουν την ταχύτητα σημαντικά, αλλά την τελευταία στιγμή, δηλαδή 2-3 μέτρα πάνω από το έδαφος, κατεβάζουν το διαστημόπλιο με σαν σχοινιά, ας πούμε, βέβαια, με ειδικό τρόπο για να σταθεί στο έδαφος, και μετά κόπτουν την επαφή και φεύγει το όχημα με τις ρουκέτες πιο μακριά για να μην ανακατέψει το έδαφος με την εκτόξευση των αερίων. Οπότε μία πολύπλοκη διαδικασία και ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Σωστά? Απολύτως. Δίχως αυτό το πρώτο βήμα δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Έγινε λοιπόν το πρώτο βήμα. Η νούμερο 2 πρόκληση ποια είναι? Ξέρετε, αυτά τα διαστημόπλια τώρα είναι τόσο πολύπλοκα που έχει περίπου, μεταξύ άλλων, 23 κάμερες διαφόρων ειδών και σε διάφορα μήκη κύματος, από λέιζερ μέχρι περίθρα, μέχρι περιόδη, μέχρι υπερφασματικές κάμερες οι οποίες μετράνε με ειδικό τρόπο την ορυκτολογία του εδάφους, και όλα αυτά τα ενεργοποιούνται σιγά σιγά το ένα, ελέγχονται ότι λειτουργούν καλά, και αυτό θα πάρει 1 με 2 μήνες. Βέβαια θα υπάρξουν οι πρώτες φωτογραφίες, οι οποίες θα δείτε μάλιστα σήμερα πάλι στις 2 η ώρα το απόγευμα στην Αμερική, που είναι σε 9 η ώρα για μας τώρα, δηλαδή σε 2 ώρες. Αλλά η βασική επιστημονική δουλειά θα αρχίσει σε 2 μήνες. Θα αρχίσει και σε 2 μήνες. Και τότε θα αρχίσει να κινείται και το διαστημόπλιο. Αφού ελεγχθούν ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια. Σωστά, κύριε Κρυμιζή? Απολύτως. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα, πέραν των επιτόπων μετρήσεων, είναι το γεγονός ότι αυτό το όχημα θα επιλέξει και θα συλλέξει δείγματα από το έδαφος και το υπέδαφος, τα οποία θα τοποθετήσει σε ειδικά σωληνάρια από μέταλλο, βέβαια, τα οποία θα σφραγιστούν και θα αποθηκευτούν σε διάφορα μέρη του εδάφους και επίσης και μέσα στο διαστημόπλιο, διότι αυτό δεν είναι το τέλος της αποστολής. Όταν αυτό το όχημα
κάνει όλες τις έρευνες που είναι σχεδιασμένο να κάνει. Μετά το 2026 θα εκτοξευθεί ένα άλλο διαστημόπλοιο, το οποίο θα προσεδαφιστεί στην επιφάνεια και θα μαζέψει όλα αυτά τα σωληνάρια με τα δείγματα, θα τα βάλει σε μια, σε ένα κουτί, ας το πούμε έτσι. Μετά μετά που γίνει αυτή η συλλογή, και θα πάρει 1-2 χρόνια για να γίνει όλο αυτό, θα έχει εκτοξευθεί από τη Γη άλλο διαστημόπλοιο, το οποίο θα μπει σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Μη επανδρομένα, κύριε Κρυμιζή. Οπωσδήποτε μη επανδρομένα. Ξέρετε, είμαστε πολύ μακριά από τα επανδρομένα προγράμματα. Οπότε η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση. Βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο την ασφάλεια αστροναυτών σε μια μελλοντική έτσι αποστολή. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να την εγγυηθεί. Βέβαια υπάρχουν και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως αυτές του Elon Musk, του παραδείγματι, ο οποίος υπόσχεται να μεταφέρει κόσμο στον Άρη μέχρι το 2030 κλπ. Αλλά αυτό βέβαια, καθένας ο οποίος θα δεχθεί να λάβει μέρος σε ένα τέτοιο ταξίδι, παίρνει το προσωπικό ρίσκο ότι μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ. Ενώ μια κυβέρνηση ή ένα κράτος που σχεδιάζει μια αποστολή με ανθρώπινα πληρώματα πρέπει να έχει την μεγίστη δυνατή εγγύηση ότι θα επανέλθουν όλοι οι σώοι και αυλαβείς. Τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα πότε θα προκύψουν, σε βάθος δεκαετίας, γιατί μας παρουσιάσατε πολλά στάδια. Ναι, ξέρετε, εννοείται από τα αποτελέσματα του Perseverance. Ακριβώς. Ναι. Όχι, τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι περίπου αυτά που θα γίνουν οι επιτόπου αναλύσεις και θα μεταφερθούν οι τηλεμετρικά στο έδαφος, θα αναλυθούν τα δεδομένα και υποθέτω ότι εντός ενός έτους θα έχουμε τις πρώτες δημοσιεύσεις για τις καινούργιες ανακαλύψεις. Αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, ξέρετε, οι αναλύσεις που πρέπει να γίνουν τόσο λεπτομερείς που είναι δύσκολο να τις κάνει κανείς με ένα όργανο το οποίο είναι, ας πούμε, το μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών. Χρειάζεται ένα όργανο που έχουμε στα εργαστήριά μας, που είναι στα εργαστήρια της Γης δηλαδή, που είναι, ξέρω εγώ, του μεγέθους ενός ψυγείου. Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να μεταφερθεί στον Άρη για να γίνουν αυτού του είδους λεπτομερείς αναλύσεις. Ναι. Και ως εκ τούτου θα μαζευτούν τα διάφορα δείγματα και θα μεταφερθούν στη Γη για να γίνουν αυτά. Βασικός στόχος βέβαια της όλης διαδικασίας και της συγκεκριμένης επιστημονικής πρωτοβουλίας είναι να διαπιστωθεί αν μπορεί να υπάρξει ζωή στον Άρη. Σωστά, κύριε Κρυμιζή. Ναι, απολύτως σωστά. Βέβαια, ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο τίθεται το ερώτημα είναι ότι όχι ότι αν υπάρχει, αλλά αν υπήρξε. Αν υπήρξε. Κάποτε, ναι, διότι αυτός ο κρατήρας στον οποίο προσεδαφίστηκε το Perseverance, έχουν μετρηθεί τα πετρώματα από την τροχιά με άλλα όργανα, τα οποία υποδεικνύουν ότι είναι περίπου 3,6 με 3,8 δισεκατομμύρια ετών αυτά τα πετρώματα. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πριν 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια ο Άρης είχε και τεράστιες ποσότητες νερού, είχε μαγνητικό πεδίο, είχε δηλαδή τη δυνατότητα να δημιουργηθεί εκεί βιολογική δραστηριότητα όπως αυτή που έγινε στη Γη περίπου τον ίδιο χρόνο, ξέρετε. Τα παλαιομικρόβια τα οποία βρίσκουμε τώρα απολυθωμένα σε διάφορα πετρώματα στη Γη είναι τα πρώτα, είναι περίπου 4 με 3,6 δισεκατομμυρίων ετών. Λοιπόν, η πιθανότητα είναι, τουλάχιστον
η ελπίδα είναι ότι θα μπορεί κανείς να βρει αυτού του είδους τα απολιθώματα από αρχαιομικρόβια τα οποία υπήρχαν στον Άρη εκείνη την εποχή. Η ερώτηση που κάνατε αν υπάρχει βιολογική δραστηριότητα, αυτό βέβαια έχει σχέση με το υπέδαφος του Άρη και αν υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές νερού που είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχουν και αν κατά κάποιο τρόπο έχει επιβιώσει κάποια βιολογική δραστηριότητα στο υπέδαφος. Είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές, από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της διαστημικής επιστήμης η προσεδάφιση στον Άρη. Είναι ή επικοινωνιακά το έχουμε φουσκώσει και εμείς οι δημοσιογράφοι και ποια η γνώμη σας? Όχι, ξέρετε, η επιστήμη συνήθως δεν προχωρεί με τεράστια άλματα, προχωρεί με σχετικά μικρά βήματα. Να σας πω ότι εγώ ως μεταπτυχιακός φοιτητής του καθηγητή Van Allen στην Αμερική είχα κατασκευάσει ένα από τα όργανα που πήγε με το Mariner 4, την πρώτη αποστολή που πήγε ποτέ στον Άρη. Λοιπόν, για φανταστείτε, είμαστε τώρα 55 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη αποστολή στον Άρη και έχουν γίνει δεκάδες αποστολές. Από τις αυτές που είχαν σχεδιασμό να προσεδαφιστούν, οι μισές έχουν αποτύχει και κάθε καινούργια αποστολή έχει και όλο καλύτερα και πιο και όργανα τα οποία έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία να κάνουν ανακαλύψεις. Λοιπόν, περιμένουμε ότι και στην προκειμένη περίπτωση υπάρξουν ανακαλύψεις και μπορεί να βρεθούν, όπως είπαμε προηγουμένως, αρχαιοβακτήρια, αρχαιομικρόβια σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό κυρίως επελέγει αυτός ο κρατήρας για να γίνει προσεδάφιση. Αλλά δεν είναι απολύτως σίγουρο. Κύριε Κρυμιζή, το ποσοστό αποτυχίας σε αυτή την προσπάθεια προσεδάφισης που επετεύχθη με επιτυχία, που στέφθηκε με επιτυχία, ήταν υψηλό το ποσοστό αποτυχίας, κάτι να μην πήγαινε καλά, ή ήταν 50-50? Δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Μπορεί να ήταν 60-40 ή 55-45. Αλλά ξέρω ότι οι πρώτες αποστολές, ξέρετε, οι οποίες έγιναν, προσπάθησε να τις κάνει η πρώην Σοβιετική Ένωση και απέτυχαν. Και η πρώτη αμερικανική αποστολή που πέτυχε ήταν το 1976. Αλλά έκτοτε έχουν χαθεί 4-5 αποστολές. Και οι τελευταίες που ξέρω εγώ παραδείγματι ήταν το 2000 που χάθηκαν 2 διαστημόπλια προσπαθώντας να πλησιάσουν και να προσεδαφιστούν στην Άρη. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο και χρειάζεται αρκετή εμπειρία, χρειάζεται υπομονή και τρομερά επίμονη ομαδική εργασία. Ξέρετε, τα διαστημόπλια, το διάστημα δεν είναι εγχείρημα ενός ή δύο ανθρώπων. Είναι η δουλειά μιας ολόκληρης ομάδας. Και σίγουρα αυτή η επιτυχία και αυτό το επίτευγμα της διαστημικής επιστήμης με την προσεδάφιση στον Άρη έχει πολλές προεκτάσεις και θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή και την πολυετή εμπειρία σας, ποια η επιρροή των διεθνών σχέσεων και γενικότερα της πολιτικής στην διαστημική επιστήμη? Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο να σας απαντήσω. Χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε το χρόνο με μια τάκα να μου απαντήσετε. Οπωσδήποτε υπάρχουν διασυνδέσεις και υπήρχαν βέβαια τον καιρό του ψυχρού πολέμου. Η διαστημική επιστήμη έγινε εφικτή ένεκα, μπορώ να πω, του ψυχρού πολέμου. Και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά ξέρετε, δημοσίευσα ένα βιβλίο το καλοκαίρι, το μας πέρασε,
που περιγράφω ορισμένα από αυτά τα πράγματα. Βέβαια, εννοείται. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι και τόσο ανταγωνιστικά. Δηλαδή δεν προσπαθεί κάθε χώρο να κάνει κάτι περισσότερο από την άλλη και να αποκρύβουν τα δεδομένα κτλ. Αυτό δεν γίνεται πια. Η μόνη περίπτωση που υπάρχει ακόμη κάποιος ανταγωνισμός είναι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη μυστικότητα και η ιδεολογία του ψυχρού πολέμου που χρωμάτιζε οτιδήποτε γίνονταν στο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Κρυμιζή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση, για το σχόλιο σας. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία, αν το επιθυμείτε, να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Θα ήταν χαρά και τιμή μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.